Ό,τι φαίνεται ένα πλούσιο πρόγραμμα για φέτος το 2013. Μιλάμε για 85 παραστάσεις, 85 εκδηλώσεις μετρήσαμε, διαφόρων ειδών. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Τελικά έχουμε και κάποιες μεγάλες συναυλίες, τις οποίες τις υποστηρίζουν ιδιώτες, συμπολίτες μας και ο Ναυτικός Όμιλος Ιτίας μας έχει δώσει δύο συναυλίες. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από τις συναυλίες των ιδιωτών. Ο Ναυτικός Όμιλος Ιτίας μας ενημέρωσε χθες ότι θα προσκαλέσει την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κότσιρα, αλλά αυτά καλύτερα να σας τα πούν οι ίδιοι σε κάποια συνέντευξη την οποία ίσως θέλουν να δώσουν. Τώρα τα κορνάρια φέτος, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλάζουν χαρακτήρα γιατί προσπαθούν να δώσουν μια εξωστρέφεια στη Σιτία. Και αυτό γίνεται με τους εξής τρόπους. Πρώτον, από γκρουπ, μουσικά γκρουπ, σιτιακών παιδιών, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά αν και ερασιτέχνες και τα οποία για πρώτη φορά φέτος θα τους δοθεί η σκηνή για να εκφραστούν και να προβάλλουν τη δουλειά τους. Είναι νομίζω 4 ή 5, αν θυμάμαι καλά, τέτοια γκρουπ από ντόπιους σιτιακούς που θα μας παρουσιάσουν συναυλία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι τα δύο μεγάλα events, να το πω έτσι, του καλοκαιριού, που είναι το πρώτο, το Μεσογειακό Φεστιβάλ της Σιτίας, σε συνεργασία με το Λαβύρινθο του Ross Daily. Έχει γίνει αντίστοιχη παρουσίαση την προηγούμενη Τρίτη στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι. Θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία. Έχει ήδη βγει στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή στο Facebook. Οπότε οι σιτιακοί συμπολίτες μας μπορούν να ενημερώνονται από εκεί. Σιγά σιγά θα αρχίσει να εμπλουτίζεται το υλικό με το Φεστιβάλ Μεσογείου. Υπάρχουν τα ονόματα τα οποία, αυτό είναι ένα νέο, ότι υπάρχουν τα ονόματα τα οποία θα έρθουν να μας επισκεφτούν. Απλά περιμένουμε το Ross Daily να μας στείλει κάποια links για να τα βάλουμε μέσα στην ιστοσελίδα και στο Facebook και να τα ανακοινώσουμε, να το πω έτσι, επίσημα. Το δεύτερο event μεγάλο είναι η μουσικοθεατρική παράσταση Καπετάν Μιχάλης της Φιλαρμονικής σε συνεργασία με ερασιτέχνες σιτιακούς ηθοποιούς, η οποία θα είναι στις 7, 8 και 9 νομίζω του Αυγούστου. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή από άποψη μεγέθους συντελεστών. Και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι συνεργάστηκαν για να βγει μια τέτοια παραγωγή. Αυτό είναι το καλό, ότι ήταν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ήρθαν κοντά για να βγάλουν μια τέτοια παραγωγή σε συνεργασία με την Φιλαρμονική του Δήμου Σιτίας. Ναι, αυτές οι εκδηλώσεις είναι ενταγμένες στο πλαίσιο των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Την ίδια περίοδο τώρα θα παρουσιαστεί το έργο, συγγνώμη, του κυρίου Μιαουδάκη, ο γαμπρός του Χαριού. Νομίζω ότι αντίστοιχη παρουσίαση θα κάνει και ο ίδιος ο κύριος Μιαουδάκης. Νομίζω είναι το τρίμηνο 11, 12, 13 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά θέατρα τα οποία θα έρθουν και θέατρα για μεγάλους, να το πω έτσι, και αρκετές αξιολογότατες παιδικές παραστάσεις όπως της Κάρμεν της Ρουγκέρι, το κουκλοθέατρο Κούκλο, το οποίο είναι τα παιδιά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και θα παρουσιάσουν τον Ερωτόκριτο, ο οποίος τραγουδάει επί σκηνής με το λαγούτο του. Η κυρία Ρουγκέρι θα παρουσιάσει τις ιστορίες του Εσώπου και να πω εδώ ότι υπάρχει μια έκπληξη η οποία είναι μια συναυλία του κυρίου Καραβιράκη του Νίκου. Νομίζω είναι ένας μουσικός ο οποίος συνεργάζεται με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες και την 1η του Αυγούστου στη Σιτία θα γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία και μάλιστα θα γίνει και για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Με μεγάλα ονόματα, όπως θα είναι ο κύριος Κουλάς, ο Βασίλης, ο Γαργανουράκης, ο Πυροβολάκης και πολλοί άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Επίσης θα υπάρχουν κάποιες άλλες εκδηλώσεις σε συνεργασία, ξαναλέω, με ιδιώτες, με σχολές χορού, θα υπάρξει βραδιά Βιετίνικου Τάγκο, το Λίκιο Λινίδων θα κάνει μια πολύ καλή δουλειά την οποία και θα παρουσιάσει αρχές του Αυγούστου, η σχολή του Δημήτρη του Καπαράκη επίσης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα πιο συγκεκριμένα πράγματα θα σας πει η Κατερίνα Γουλιέλμου για 2-3 εκδηλώσεις που θέλουμε να δώσουμε επίσης μια έμφαση. Λοιπόν, στα θέατρα των μεγάλων υπάρχει ένα εξαιρετικό θέατρο που είναι ο Αγαμέμνων του Εσχύλου με την Καριοφιλιά Καραμπέτη και το Χατζησάβα. Το θεωρώ ότι είναι πολύ καλή επιλογή.
Επίσης, η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση θα λάβει χώρα πάλι στη Σιτία αυτή τη χρονιά. Και βέβαια θα έχουμε και την Παγκρίτια Συνάντηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων 12, 13 και 14 του Ιουλίου, όπου θα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου του καινούριου του κυρίου Γραμματικάκη, το «Ένας Αστρολάβος του Ουρανού και της Ζωής». Ξέρετε ότι από αυτό το βιβλίο μπήκε, ήταν το κείμενο που μπήκε φέτος στην εξέταση στις Πανελλήνιες για την Ελληνική γλώσσα. Και κάτι άλλο, μια πρωτοτυπία που θα έχουμε φέτος είναι η απόφασή μας να αναδεικνύουμε κάθε χρόνο και έναν διαφορετικό αρχαιολογικό χώρο της περιοχής μας. Θα ξεκινήσουμε με το Ρουσόλακο. Θα δραματοποιηθεί ο ύμνος του Κρητογενή Δία, όπως το είχα κάνει και το καλοκαίρι από το Θέατρο της Σιτίας, αλλά θα γίνει στον ίδιο το χώρο και εκεί θα έχουμε και διάφορες άλλες δράσεις, όπως θα είναι εργαστήρι πυλού, εργαστήρι φαγητού, εργαστήρι φαντικής, αθλητισμού, ούτως ώστε να συμμετέχουν και οι γονείς που θα έρθουν, αλλά και τα παιδιά, και οι ντόπιοι δηλαδή, αλλά και οι ξένοι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά για να βγει, αλλά άξιζε τον κόπο. Και πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθούν, θα το απολαύσουν και όλοι οι Σιτιακοί. Επίσης, να πω ότι ο τεχνοχώρος έχει μεγάλη ζήτηση από τη χρονιά που δημιουργήθηκε. Έτσι, φέτος θα είναι πάλι γεμάτος με εκθέσεις ζωγραφικής, με εκθέσεις αστροφωτογραφίας, με παρουσιάσεις βιβλίων. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί. Τώρα, σε πρώτη φάση, θα βγει στο διαδίκτυο το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει στο Φυλάδιο. Με τη θερμή παράκληση, όπως έχουμε πει και στους πολιτιστικούς συλλόγους, αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή λόγω γάμου, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μόνο για ευχάριστα γεγονότα, όχι όπως πέρσι που είχαμε και κηδείες, θα βγαίνει ανακοίνωση από τον κάθε πολιτιστικό σύλλογο ότι ακυρώνεται ή μεταφέρεται η εκδήλωση αυτή. Το πρόγραμμα δηλαδή, αυτό που θα δοθεί, αυτό θα τυπωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Να προσθέσω κάτι επίσης, τώρα που τα θυμάμαι και εγώ ένα-ένα, ότι υπάρχουν και δύο αθλητικές εκδηλώσεις, είναι ο ποδηλατικός γύρος της Σιτίας και το street basketball που λέμε, δηλαδή μπάσκετ στην πλατεία της Σιτίας, όπου θα γίνει ένας διαγωνισμός για τις καλύτερες ομάδες. Οι ομάδες θα είναι 3x3, άρα καλό θα είναι οι συμπολίτες μας να αρχίσουν να προετοιμάζουν την ομάδα τους, 3 εναντίον 3, δηλαδή, όπως όταν παίζαμε παλιά. Και εδώ επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους πολιτιστικούς συλλόγους με τους οποίους έχουμε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία για να κλείσει το πρόγραμμα. Ήταν άψογη και τυπικότατη στις στα χρονικά περιθώρια που είχαμε δώσει. Και το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο ποσοστό των κορναρίων βασίζεται στις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων του τόπου μας. Θέλω να σας πω και να σας ενημερώσω ότι από την επικοινωνία που είχα την τηλεφωνική μαζί τους, κάνουν εξαιρετική δουλειά φέτος. Πλέον το έχουν δει, να πω καθαρά επαγγελματικά, είναι οι άνθρωποι θα προσφέρουν τον εαυτό τους για να περάσουν καλά όσοι επισκεφτούν τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις που ετοιμάζουν. Και οι τιμές τις οποίες έχουν φέτος για τιμές εισόδου από ό,τι έχουμε δει είναι εξαιρετικά προσιτές με πολλά παρελκόμενα, να το πω έτσι, όπως δωρεάν κρασί, κάποιοι προσφέρουν ρακί, πλήρες μενού. Πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζουν τον τόπο μας με τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε και τα καλοκαιρινά παιχνίδια στις 4 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του Κρυμμένου Θησαυρού. Και το διοργανώνουν οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές ήταν η ομάδα που κέρδισε φέτος.